Πρώτον, ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει την πρακτική της σιωπής. Θα δώσει μάχη παρά τις σφοδρές επιθέσεις που δέχεται όλο αυτό το διάστημα από δομημένα κέντρα που δεν επιθυμούν να ακούγεται και να αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων ο προοδευτικός μεταρρυθμιστικός λόγος, οι προοδευτικές μεταρρυθμιστικές πολιτικές. Όσο και αν έχει λιδωρηθεί η φράση «λεφτά υπάρχουν», δύο λέξεις που αποκόπηκαν από μια ολόκληρη παράγραφο, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν παίρνει τίποτα πίσω από όσα είχε πει στις προεκλογικές του ομιλίες. Ο Παπανδρέου θα συνεχίσει να είναι παρόν με τις ιδέες και τις πολιτικές του. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι χρειάζεται συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης στην προσέγγιση μειζώνων ζητημάτων για τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης και όχι ένας νέος ηγεμονισμός, όποιος και αν θέλει να είναι ο εκφραστής του. Οι σκληρές αλλά αναγκαίες επιλογές του για τη σωτηρία της χώρας δικαιώνονται από τους τότε επικριτές του, ακόμη και ο Σαμαράς αποδέχθηκε την ορθότητα των επιλογών του, έστω και αν ο ίδιος προωθεί ακόμη πιο επώδυνες ρυθμίσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, χωρίς μάλιστα να προωθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Τώρα, γιατί θέλει πολύ υπομονή να συνεχίσουμε. Αλλά θα μου επιτρέψει να πω ένα πράγμα. Πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλο αδιέξοδο ο κύριος Παπανδρέου για να φτάνει να υπερασπίζει ακόμα και το «λεφτά υπάρχουν». Το λέω γιατί για όλους μας που ζούμε στην Ελλάδα, γιατί ο κύριος Παπανδρέου δεν ζει στην Ελλάδα, ζει στο εξωτερικό πια. Όχι, μην το λες έτσι. Όχι, ξαναγυρίζει αυτό, είπε ο Χρήστος. Ξαναγυρίζει. Δεν μας άρεσε που ήταν έξω, θα τον υποστούμε τώρα.